τη δυνατότητα μεταφορά του ενεργού προσωπικού τη ελληνική βιομηχανία ζάχαρη σε φορεί του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και την έναρξη ισχύω προγράμματο ειδική επιδότηση ανεργία από τον ΟΑΕΔ για όσου εργαζόμενου στην εταιρεία έχουν συμπληρώσει το 56ο έτο τη ηλικία του και μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιδοτικό δικαίωμα εντό πενταετία, προβλέπουν δύο τροπολογίε που κατατέθηκαν στη Βουλή. Αναλυτικότερα, με βάση την πρώτη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομία και Ανάπτυξη, προβλέπεται η δυνατότητα μεταφορά του προσωπικού που υπηρετεί με σχέση εργασία ιδιωτικού δικαίου αοηρίστου χρόνου στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρη σε κενή οργανική θέση. Σύμφωνα με το σκεπτικό τη τροπολογία, η παροχή τη δυνατότητα αυτή διασφαλίζει τη μείωση του κόστου μισθοδοσία τη εταιρεία. Βάσει τη δεύτερη τροπολογία, ενεργοποιείται πρόγραμμα ειδική επιδότηση εργασία για του περίπου 100 εργαζόμενου άνω των 56 ετών, οι οποίοι μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιδοτικό δικαίωμα μέσα στην επόμενη πενταετία. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίση και όσοι εκ των συγκεκριμένων εργαζομένων θα θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότηση νωρίτερα από την ηλικία των 62 ετών, ακόμη και αν δεν έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος τη ηλικία του. Η ειδική επιδότηση θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και θα διαρκέσει μέχρι την συμπλήρωση από του δικαιούχου των προποθέσεων για λήψη μειωμένη ή πλήρου σύνταξη γύρατο. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί του 60 μήνε. Εισηγούμενο στη Βουλή τη Τροπολογία για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρη, ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομία και Ανάπτυξη Τέρκιο Πιτσόρλα, διατύπωσε την εκτίμηση ότι εντό του έτου θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία υποβολή πρόταση για το πρόγραμμα εξυγίανση τη εταιρεία και πρόσθεσε ότι για όλου του εργαζόμενου που θα υπαχθούν σε αυτέ τι ρυθμίσει, απαραίτητη προπόθεση είναι να εργάζονται τουλάχιστον μία πενταετία στη βιομηχανία.